Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξητική τάση παρουσιάζεται στις εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία, αλλά και μικρή αύξηση στον αριθμό των ισολογμένων. Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί για το πρόβλημα. Τριπλάσιο αριθμό θανάτων από κορονοϊό κατέγραψε το δημόσιο σύστημα υγείας το φετινό Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι. Αιτία, σύμφωνα με τους ειδικούς, η ακραία χαλάρωση των μέτρων. Την ίδια στιγμή, το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται αύξηση νοσηλιών στα νοσοκομεία. Το βλέμμα όλων πλέον στρέφεται στον επόμενο χειμώνα. Η πανδημία δεν μας έχει ξεχάσει. Μπορεί οι ανακοινώσεις και ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνονται τα επιδημιολογικά δεδομένα να φέρουν την πανδημία στο τέλος της επικαιρότητας. Όμως, κύριε Κοταρίδη, σας άκουσα και πριν, δεν έχουμε τελειώσει. Μάλιστα, ο Ιούλιος μήνας έκλεισε με έναν απαράδεκτο αριθμό νεκρών σε σχέση με τον προηγούμενο. Ο Ιούλιος του 2021 είχαμε γύρω στους 350 νεκρούς και τον Ιούλιο είχαμε 1.100. Συνεπώς, κύριε Κονταρίδη, ειλικρινά το λέω, δεν είμαστε αντίθετοι με αυτό που με τόση ευχαρίστηση ακούμε κι εμείς με τις διακοπές που ο κόσμος να πάει να ηρεμήσει, να διασκεδάσει. Είμαστε αντίθετοι με την ακραία χαλάρωση των μέτρων. Θα μείνουμε στον χώρο της υγείας και το θέμα της πανδημίας. Πάμε να δούμε ποια είναι την στιγμή αυτή η κατάσταση στα νοσοκομεία και ποιες είναι οι προβλέψεις των ειδικών για το μέλλον, μιας και ακούγονται και γράφονται πάρα πολλά για την εξέλιξη της πανδημίας. Θα έχουμε την μεγάλη χαρά να συνομιλήσουμε στο σημείο αυτό με τον κύριο Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καλησπέρα σας, κύριε Γουργουλιάνη, καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Χαρά μας να σας έχουμε μαζί μας. Γνωστό το έργο σας και το ερευνητικό που αφορά και την περιοχή μας προσφάτως και στην περιοχή της Δεσκάτης. Άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία, μεταξύ άλλων και στην μάχη κατά της πανδημίας. Ποια είναι η εικόνα που έχετε την περίοδο αυτή? Βλέπουμε μία αύξηση νοσηλιών. Αυτό το αντιλαμβάνεστε και εσείς? Υπάρχει θέμα, υπάρχει ζήτημα για την δημόσια υγεία? Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι έχουμε μια αύξηση των νοσηλιών ελεγχόμενη που αφορά σχεδόν αποκλειστικά ανθρώπους ηλικίας πάνω από 80 ετών με συνοσηρότητες. Mm-hmm. Δηλαδή από τον Ιανουάριο και μετά μάθαμε πολύ καλά τη μετάλλαξη όλων πλέον από την εμπειρία που είχαμε από την Νότια Αφρική, από τη Βόρεια Ευρώπη. Έχουμε να κάνουμε με μια μετάλλαξη που ουσιαστικά είναι ενός του ανώτερου αναπνευστικού. Ξέρετε, στην κοινότητα πολλοί άνθρωποι έχουν 2-3 μέρες υψηλό πυρετό και ταλαιπωρούνται λιγάκι, σαν να περνάνε ένα βαρύ πυρολόγημα. Αλλά πιστέψτε με, οι πνευμονίες είναι σπάνιες. Mm-hmm. Τώρα, πριν από λίγο βγήκα από το τμήμα COVID με τους συνεργάτες μου, δεν υπάρχει κανένας ασθενής που χρειάζεται αυτά τα μηχανήματα που δίνουν πολύ οξυγόνο. Είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, με νεφρική ανεπάρκεια, με αιματολογικά νοσήματα, με καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι περνάνε βαρύτερα όπως συνέβαινε και παλιά, με μια απλή ίωση. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Άρα η κατάσταση στο νοσοκομείο είναι ελεγχόμενη και από τον Ιανουάριο και μετά αφορά ουσιαστικά μεγάλους ανθρώπους. Πολύ μεγάλους ανθρώπους αυτή τη ηλικία. Άρα έχει αλλάξει και λίγο η φύση τη νόσου και προσβάλλει πλέον κυρίως το ανώτερο αναπνευστικό που λέτε εσείς οι ειδικοί. Ξέρετε, άλλαξαν όλα. Άλλαξε ο ιός που έγινε ηπιότερος μετά τη στροφή που πήρε με τις μεταλλάξεις, μετά την όμικρο δηλαδή. Επίσης αλλάξαμε και επειδή σας ευχαριστώ πολύ που μου θυμίσατε το έργο που κάναμε και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τη Δεσκάτη. Σας πω τα τελευταία δεδομένα. Τα τελευταία δεδομένα που τώρα επεξεργαζόμαστε από την προηγούμενη φορά που πήγαμε, την τελευταία φορά που πήγαμε, είναι ότι από τους 150 ανθρώπους που είδαμε, όλοι είχαν αντισώματα. Και ξέρετε, περισσότερα αντισώματα είχαν οι άνθρωποι που είχαν εμβολιαστεί και περάσαν δύο μορφές όμικρον ήπια. Άρα, δηλαδή, κάθε φορά που περνάει κανένα από το κοινό κρυολόγημα με λίγο πυρετό, είναι σαν να κάνει μια αναμνηστική δόση εμβολίου. Και είχαν πολύ μεγάλη προστασία, πολύ ψηλά αντισώματα. Επομένως, ο ιός έγινε ιδιότερος, το ανώτερο αυτό που είπαμε, αλλά και εμείς είμαστε περισσότερο προστατευμένοι από τα εμβόλια, αλλά και από τις επιμολύνσεις που είχαμε αυτό το διάστημα. Και με δεδομένα από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, μπορεί να κόλλησε και να πέρασε η περισσότερη ήπια ο μισός πληθυσμός. Άρα και εμείς είμαστε προστατευμένοι και αρρωστοποιημένοι και από τα εμβόλια και από φυσική νόσο. Κοιτάξτε, κάπως έτσι τελειώνουν οι πανδημίες. Οι πανδημίες δεν τελειώνουν με ένα διακόπτη. Οι πανδημίες τελειώνουν όταν ο ιός γίνεται, εκφυλίζεται σιγά-σιγά και ο πληθυσμός σιγά-σιγά είναι περισσότερο προστατευμένος. Αυτό ζούμε και τώρα. Είμαστε στο τέλος, θεωρείτε? Κοιτάξτε, για τον πολύ κόσμο στο τέλος, για εμάς τα νοσοκομεία, είμαστε σε μια κατάσταση που θα συνεχίσουμε να έχουμε τέτοια περιστατικά μεγάλων ανθρώπων με δύσκολα προβλήματα, με συνοσηρότητες και αυτό το χειμώνα.
από τον Νοέμβριο και μετά, μπορεί και, τον, και την επόμενη χρονιά. Κάπως έτσι σβήνουν οι πανδημίες με μικρότερα κύματα. Τώρα, για τον γενικό πληθυσμό, θα σας έλεγα οι μολύνσεις δεν λένε και τίποτα. Δηλαδή, αν κάποιος περνάει σε ένα κοινό κρυολόγημα και περνάει ήπια, δείτε πραγματικά τι γίνεται τώρα στα νησιά. Στα νησιά ο δείκτης θετικότητας είναι πολύ ψηλός, οι άνθρωποι βρίσκονται θετικοί. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία να μπουν καραντίνα και καλά κάτι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν διακομιδές όπως ήταν τα παλιά, θυμάστε με κλουβιά. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Δεν έχουμε θανάτους σε νέους ανθρώπους και ευτυχώς δεν έχουμε θανάτους σε νέους ανθρώπους. Άρα έχουμε μπει σε μια μορφή πρακτικά κανονικότητας. Η ζωή δηλαδή στους τουριστικούς προορισμούς αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι κανονική. Εμείς στα νοσοκομεία όμως θα έχουμε μια μικρή επιβάρηση σε αυτή που σας είπα, απολύτως ελεγχόμενη όμως. Αυτή είναι η κατάσταση που είναι τώρα. Θεωρείτε πως θα πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα, ίσως και από το Σεπτέμβριο, που θα αλλάξουν και οι καιρικές συνθήκες και οι συνθήκες συνωστισμού σε κλειστούς χώρους, ή το τέλος της πανδημίας, όπως το βλέπετε να έρχεται, μας επιτρέπει να είμαστε χαλαροί και τους δύσκολους μήνες που θα έρθουν από Σεπτέμβριο και μετά? Κοιτάξτε, παρακολουθώ πολύ προσεκτικά τι γίνεται στο νότιο ημισφαίριο, που έχουμε μπει στο χειμώνα. Άρα εκεί έχει προχωρήσει ο κακός καιρός. Στην Αυστραλία, ας πούμε, που είναι μια χώρα προηγμένη και μπορεί να έχει ένα ασφαλή επιδημιολογικά δεδομένα, δεν υπάρχει έξαρση. Έχουν μολύνσεις, πολλές, πάρα πολλές μολύνσεις, αλλά δεν υπάρχουν αύξηση νοσηλείας και κυρίως στις μονάδες δυτικής θεραπείας δεν παίρνει ασθενείς αυτή. Σας είπα, δεν είδα κανέναν να παίρνει μεγάλα δείγματα οξυγόνου, ακόμα και οι μεγάλοι άνθρωποι, και δεν έχουμε θανάτους που να είναι σε ασθενείς που να οφείλει το θάνατο αποκλειστικά στον κορονοϊό. Έχουμε θανάτους σε ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουν και άλλα προβλήματα και συνεισφέρει ο κορονοϊός, αλλά δεν είναι η κύρια αιτία θανάτου. Άρα, με τα δεδομένα αυτά του νοτίου ημισφαίριου που έχει προηγηθεί ο χειμώνας, θα σας έλεγα ότι καταρχήν δεν πρέπει να ξεκινήσουμε με μέτρα προληπτικά. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε κανονικά. Τα σχολεία κανονικά, εμείς τη δουλειά μας κανονικά, τα συνέδριά μας κανονικά. Εάν υπάρχει κάτι απρόοπτο και κάτι σημαντικό, δηλαδή κάποια άλλη μετάλλαξη που θα κάνει τον ιό, θα μας πάει πίσω σε αυτή την πορεία που κουβεντιάζαμε μαζί, τότε πιθανότατα να χρειαστεί. Δεν είναι το συνηθισμένο σενάριο. Το συνηθισμένο σενάριο είναι αυτό. Αυξημένη μεταδοτικότητα του ιού, μειωμένη θάνατη. Αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Είπατε ότι επηρεάζονται οι μεγάλες ηλικίες άνω των 80 ετών, οι ηλικιωμένοι, ένα όμως μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Η Ελλάδα έχει πληθυσμό με υψηλό μέσο όρο ζωής. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει οι ηλικιωμένοι να προσέχουν να κάνουν την τέταρτη δόση, ώστε την έχουν κάνει. Είναι θέμα του αν έχουν και άλλες παθήσεις οι οποίες τους κάνουν ευπαθείς. Τι πρέπει να προσέχουν οι ηλικιωμένοι? Θα σας έλεγα ότι και εγώ τώρα, ξέρετε, βλέπω ακόμα στις εισαγωγές που έχουμε ηλικιωμένους ανθρώπους πάνω από 80 ανεμβολίες τους και μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι άντεξαν όλο αυτό το διάστημα και δεν εμβολιάστηκαν. Δηλαδή, αυτό είναι παράλογο. Άρα, θα σας έλεγα για αυτούς τους ανθρώπους εμβολιασμό και με την τέταρτη δόση. Ναι. Ξέραμε ότι οι τρεις δόσεις στα προηγούμενα κύματα ουσιαστικά μείωναν την πιθανότητα να μπει κάποιος στη μονάδα αττικής θεραπείας σε ανθρώπους πάνω από 65 ετών 30 φορές. Τόσο αποτελεσματικός ήταν ο εμβολιασμός. Αυτός το 30 τώρα έγινε 10. Αλλά πάλι δηλαδή υπάρχει ένα σημαντικό όφελος για αυτούς τους ανθρώπους να εμβολιαστούν και με την τέταρτη δόση. Ναι. Το άλλο που λέω συχνά είναι, εάν πάτε στο χωριό και δείτε τον παππού και τη γιαγιά που νομίζει ότι είναι απομονωμένος, αλλά εσείς θα πάτε από την πόλη ή ο εγγονός που γύρισε από τα νησιά. Ας καθίστε 3-4 μέρες πριν το δείτε, να περάσει ο χρόνος επώασης, δηλαδή να μην το κολλήσετε. Ας κάνετε ένα τεστάκι πριν πάτε, ας κάνει και αυτός ένα τεστάκι, δηλαδή μετά από λίγες μέρες, να επικεντρωθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που είδαμε να μπαίνουν στο νοσοκομείο και να περνάνε βαριά. Το λέω αυτό γιατί βλέπω στην αδέρφουσα δημοσιογράφου στα πρωινάδικα, τα παιδιά που πάνε διακοπές στα νησιά τους ρωτάνε γιατί δεν φοράνε μάσκα έξω από το καράβι. Επομένως, αυτά τα παιδιά που είναι σκασμένα, που δώσαν εξετάσεις και θέλουν να πάνε να διασκεδάσουν, καταλαβαίνετε ότι είναι ακραίο να τους πεις να φορέσουν μάσκα όταν, ξέρετε, δεν επιβάλλεται κιόλας και δεν είναι και νόμιμο. Δηλαδή, καλό είναι να φοράει κάποιος μάσκα, αλλά ένα παιδί 18 χρόνια τι μάσκα να φοράει. Αλλά ο παππούς, ο οποίος κινδυνεύει να μπει στο νοσοκομείο, πρέπει να τον προστατεύσουμε με εμβόλια, αλλά και στην έκθεσή του με τον εγγονό του όταν γυρίζει από τις διακοπές του. Να κλείσω με κάτι που θυμάμαι που μου είχατε πει πριν από αρκετό καιρό, που συζητούσαμε για το θέμα της Δεσκάτης, ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να φτάσει μια κοινωνία στην ανοσία γέλης που λέγαν τότε. Το θέμα είναι πόσο επώδυνα θα φτάσεις εκεί, ποιον δρόμο θα διαλέξεις. Δείτε λοιπόν τη Δεσκάτη που πρέπει να σας πω ότι είναι η πιο καλά μελετημένη περιοχή στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Από την περίοδο του κορονοϊού και εμείς έχουμε, καταρχήν να σας πω, βρήκαμε πολύ καλούς και συνεργάσιμους ανθρώπους και στον κόσμο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό πρέπει να σας πω είναι ότι ποιοι τρόποι άλλοι είναι. Θυμηθείτε ότι η Δεσκάτη πλήρωσε ένα βαρύ τίμημα στο πρώτο κύμα. Ναι. Τι βαρύ τίμημα, δηλαδή χαθήκαν δεκάδες άνθρωποι.
Από εκεί και πέρα όμως, στις άλλες επισκέψεις που πηγαίναμε, βλέπαμε ανθρώπους που περνούσαν ήπια, βρίσκονταν θετικοί. Υπήρχε και άλλο διάστημα που ήταν μεγάλος ο δείκτης θετικότητας, αλλά χωρίς να υπάρχουν θάνατοι και χωρίς να υπάρχουν νοσηλείες. Καταλαβαίνετε επομένως ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε και έγινε στη Δεσκάτη. Οι άνθρωποι τρομάξαν πάρα πολύ και είναι εμβολιασμένοι περίπου στο 98% του πληθυσμού τους. Mm. Άρα τα εμβόλια παίζουν καθοριστικό ρόλο. Και ό,τι έγινε κακό στη Δεσκάτη έγινε πρώτων εμβολίων, πριν εφαρμοστούν τα εμβόλια. Από εκεί πέρα θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι μια περιοχή συμμορφωμένων ανθρώπων, τυπικών ανθρώπων, που όλα τα πράγματα πήγαν πολύ καλά, αλλά δυστυχώς το πρώτο διάστημα είχε ένα πολύ μεγάλο τίμημα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες και για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Γεια σας. Θα έρθουμε τώρα στην διεθνή επικαιρότητα. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και βεβαίως σημαντικότερο εξ αυτών για την περιοχή μας είναι οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, οι οποίες σύμφωνα με τους ειδικούς μπαίνουν σε μια νέα περίοδο κρίσης μετά και την έξοδο των απόπλου του πλωτού Γεωτρυπάνου και της πολιτικής που επιθυμεί να ακολουθήσει η Τουρκία το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε το θέμα αυτό και όχι μόνο με τον κύριο Βασίλη Κοψαχίλη, διεθνολόγο και γεωστατικό αναλυτή. Καλησπέρα κύριε Κοψαχίλη, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι, ξεκινώντας από τα ελληνοτουρκικά, ότι υπάρχει μια περίοδος ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, κυρίως με ευθύνη της Τουρκίας και τις κινήσεις της από την προστατικοποίηση νησιών, το αίτημα μέχρι και τα εξοπλιστικά. Νέο επεισόδιο αυτό του απόπλου του νέου Γεωτρυπάνου. Ποιος θεωρείτε πως είναι ο σχεδιασμός της γειτονικής χώρας και πόσο θα επηρεάσει τις σχέσεις με την δική μας χώρα? Πρώτον, πράγματι υπάρχει μια ένταση φραστική όμως μέχρι τώρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και μιλάω από το Μάρτιο μέχρι εδώ. Το δεύτερο είναι ότι μέχρι τώρα δεν βλέπω να υπάρχει κάποια κρίση. Το τρίτο είναι ότι όπως ακριβώς είχαν αναγγείλει στις 9 Αυγούστου έβγαλαν για γεωτρητικές έρευνες το Abdul Hamid Khan, το νέο πλοίο που έχουν εντάξει στον ερευνητικό του στόλο οι Τούρκοι. Έχει μεγάλες δυνατότητες, είναι 7ης γενιάς πλοίο. Και η περιοχή στην οποία πρόκειται να κάνει γεωτρητικές έρευνες είναι μια περιοχή έξω από την Κυπριακή ΑΟΣ, εντός ενδεχομένως μιας μελλοντικής ΑΟΣ στην περιοχή της Τουρκίας. Και θα σας δώσω αμέσως μια εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό. Κοιτάξτε, έχει πάρει από όλες τις πλευρές του Ερντογάν μήνυμα ότι η περιοχή πλέον είναι σημαντική ενεργειακά για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και ότι αν θέλει πραγματικά να είναι παίκτης σε αυτή την περιοχή, θα πρέπει να το κάνει συνεργατικά με τους υπόλοιπους. Τα μηνύματα αυτά τα έχει πάρει και είναι σαφέστατα. Οπότε, ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας? Mm-hmm. Προσπαθεί η Τουρκία με αυτό το νέο πλοίο, το οποίο έχει πραγματικά πολύ περισσότερες δυνατότητες από τα προηγούμενα πλοία που διαθέτει, να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες να βρει κάποια κοιτάσματα στη δική της μελλοντική και πιθανολογούμενη ΑΟΣ, ώστε με αυτά τα κοιτάσματα να έρθει ως συνεταίρος στην ευρύτερη προσπάθεια που κάνουν και τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής για να δημιουργηθεί ένα ειδικό ενεργειακό καθεστώς, αν θέλετε. Αφού λοιπόν η Τουρκία εξαντλήσει τις δικές της έρευνες στην περιοχή, εάν βρει, θα τρέξουν πιστεύω ομαλά τα πράγματα. Εάν δεν βρει κάτι σημαντικό, πιστεύω ότι η επόμενη κίνησή της θα είναι να μπει μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ και στο κομμάτι εκείνο το οποίο διεκδικεί, αν θέλετε, για το κατεχόμενο κομμάτι, δηλαδή το θαλάσσιο χώρο που, εάν μιλούσαμε για δύο ανεξάρτητα κράτη στην Κύπρο, θα δικαιούνταν να έχει στο θαλάσσιο χώρο το κατεχόμενο βόρειο κομμάτι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό θα περιπλέξει τα πράγματα. Στο σενάριο το καλό που σας προείπα, ότι ενδέχεται να βρει κάποια κοιτάσματα και με αυτά να έρθει ως συνεταίρος στην ευρύτερη προσπάθεια των κρατών της περιοχής, εκεί θα πάμε σε άλλες νομικές και πολιτικές διευθετήσεις, διότι προκύπτουν και άλλα θέματα, αναγνώριση σημεί της Κυπριακής Δημοκρατίας στο σύνολό της από την Τουρκία κτλ. Είναι πράγματα τα οποία θα δούμε, αλλά ακόμα δεν βλέπω κρίση. Mm-hmm. Άρα λέτε ότι πρόκειται για μία, ας μου επιτραπεί ο όρος, safe επιλογή της Τουρκίας, ο χώρος ερευνών. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν ξαναγίνει εκεί έρευνες, άρα πιθανώς να υπάρχει ήδη κάτι προς παρουσίαση και για εσωτερική κατανάλωση και ότι η Τουρκία επιθυμεί
συνεργασίες. Απλώς πρέπει να βρει χώρο δράσης, χώρο ισχύος, σωστά. Σίγουρα για να επενδύσουν σε ένα πλοίο 7ης γενιάς και να το στείλουν να κάνει γεωκριτικές έρευνες, οι οποίες κοστίζουν ημερησίως πολλά εκατομμύρια δολάρια, σίγουρα οι έρευνες του προηγούμενου διαστήματος κάτι έχουν δείξει. Αλλά κάθε νεότερη τεχνολογία που μπαίνει στην έρευνα υδρογων ανθράκων δημιουργεί πρόσθετες ελπίδες, mm-hmm. Και μένει πια να δει η Τουρκία μέσα στο επόμενο δίμηνο. Έτσι, μην φανταστείτε ότι θα είναι ένα χρονικό διάστημα ετών. Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα ξέρει η Τουρκία αν εκεί όντως κάτι υπάρχει ή δεν υπάρχει. Μάλιστα. Θεωρείτε λοιπόν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κρίση, άρα θεωρείτε πως είναι και ο χαμηλός ο κίνδυνος έντασης. Έχω ακούσει άλλους ειδικούς να μιλούν για πιθανότητα θερμού επεισοδίου. Αυτό θεωρείτε πως απομακρύνεται ως ενδεχόμενο πλέον μετά την ανακοίνωση του χώρου έρευνας του πλοίου. Ακούστε, εδώ υπάρχουν κάποια διαφορετικά πράγματα. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την επιστήμη και πολιτικολογούν. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Δύο, ανεξάρτητα από το τι σχεδιάζει να κάνει η Τουρκία, η Τουρκία είναι για μένα προσωπικά, έτσι μιλάω για μένα προσωπικά αυτή τη στιγμή πώς την αντιμετωπίζω, ένας αντίπαλος. Ένας αντίπαλος που δεν ξέρεις ποτέ πώς θα κινηθεί και τι απότερους σκοπούς έχει. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει και αυτή τη στιγμή που υπάρχει ένα πλοίο σε safe περιοχή όπως είπατε κι εσείς, δεν ξέρουμε πώς το επόμενο δίμηνο θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο η ελληνική πλευρά θα πρέπει να εκτιμήσει την κατάσταση και να πει ότι όντως έχουμε εδώ έναν αντίπαλο ο οποίος μπορεί να μας ευνηδιάσει αύριο το πρωί και γι' αυτό το λόγο εμείς θα πρέπει να έχουμε συνεχώς ένα μάτι το οποίο να μην μας κοστίζει υπερβολικά σε προσωπικό, σε χρήματα, σε ανάλωση μέσων. Να τους παρακολουθούμε λοιπόν συνεχώς και να έχουμε ένα μάτι συνεχώς επάνω τους ώστε να μην μας ευνηδιάσουν. Ήδη πιστεύω ότι σε επίπεδο αυτοφυλακής αλλά και σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων γίνονται κάποιες προσπάθειες ώστε να έχουμε συνεχώς ένα μάτι επάνω τους και αυτό να μην μας κοστίζει υπερβολικά. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι και αυτές οι προσπάθειες καθυστερημένα έρχονται και γίνονται πάλι ως μεσοβέζικες λύσεις. Όχι ως μια στρατηγική επιλογή η οποία θα έπρεπε γενναία να αντιμετωπιστεί. Με ποιον τρόπο? Για παράδειγμα, έχει γίνει μια σοβαρή επένδυση σε πολύ ικανά drone, τα οποία έχουμε πάρει από το Ισραήλ με καθεστώς επενοικίασης και υπάρχει μια φημολογία ότι προτιθέμεθα να πάρουμε και κάποια πολύ πιο αναβαθμισμένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν και 3 drone αρκετά προηγμένα παρακολούθησης στην Λάρισα και σε αυτά επάνω εκπαιδεύτηκε και ελληνικό προσωπικό. Οπότε νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, ότι υπάρχουν και κάποια άλλα project, έτσι η αναβάθμιση των αεροσκαφών των B3 Orion, να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η αναβάθμιση και αν θα έχουμε ναυτική αεροπορία κάποια στιγμή να παρακολουθεί τις κινήσεις των Τούρκων. Έχουμε την επένδυση που γίνεται στα ναυτικά ελικόπτερα που αγοράζουμε τα Ρωμαίο και θα τα έχουμε μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Τουλάχιστον τα πρώτα κομμάτια θα τα πάρουμε στα επόμενα 2 χρόνια. Γίνονται κάποια πράγματα. Καθυστερημένα βέβαια, αλλά γίνονται. Τώρα, θέλω λίγο να ανοίξουμε την κουβέντα μας με αφορμή και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο οποίος έδειξε το πόσο ευαίσθητες ενεργειακά είναι οι ευρωπαϊκές χώρες. Από ό,τι φαίνεται, η ενέργεια, η ενεργειακή αυτάρκεια και οι ενεργειακές δυνατότητες είναι εργαλείο ισχύος των χωρών, όπως ήταν κάποτε οι στρατοί τους, έτσι. Πολύ σημαντική παρατήρησή σας και σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Πολύ καλό το ερώτημα. Κοιτάξτε, πολύ πριν την κρίση, θα σας έλεγα, του 2008, η οποία στη συνέχεια αυτή η οικονομική κρίση που επηρέασε ολόκληρο τον κόσμο έφερε και γεωπολιτικές ανατροπές από το 2013-2014 και μετά. Πολύ λοιπόν πιο πριν από αυτή την περίοδο, στις καλές εποχές όπως συνηθίζω να λέω, ήδη η Ευρώπη ήταν 35% ακριβότερη σε θέματα ενέργειας από ό,τι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν, από την ώρα που περιμένεις από την ενέργεια να κινήσεις όλη σου την οικονομία, να παράξεις
Αντιλαμβάνεστε τώρα και οι ακροατές επίσης αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ενέργεια στη σημερινή οικονομική και παραγωγική εξίσωση. Όταν είσαι σε σχέση με τις ΗΠΑ 35% ακριβότερος, αμέσως έχεις ένα πρόβλημα στις παγκόσμιες αγορές. Αυτό μέχρι και την κρίση την οικονομική του 2008 δεν έδειχνε να απασχολεί και πολύ τους Ευρωπαίους. Μαζεύτηκαν πλέον τα πράγματα και η Ευρώπη βρέθηκε μπροστά σε πραγματικότητες στις οποίες κάποιοι επιστήμονες φωνάζουν και λέμε εδώ και δεκαετίες. Ήρθαν, συσσωρεύτηκαν τα πράγματα κάτω από το χαλί και ξαφνικά είδαμε ένα βουνό κάτω από το χαλί. Αυτό έχει συμβεί. Τώρα η Ευρώπη λοιπόν προσπαθεί μέσα από ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που είχε σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ, αλλά και βλέποντας και τριγύρω της τι άλλες εναλλακτικές έχει, προσπαθεί να μαζέψει την όλη κατάσταση και να δει τι θα κάνει για το πώς θα περάσει σε πρώτη φάση τον χειμώνα που έρχεται και σε δεύτερη φάση πώς θα μπορέσει να απεξαρτηθεί ενεργειακά ώστε να έχει και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα η οικονομία της στο τέλος της ημέρας. Ναι. Είναι λοιπόν η κατάσταση αναστρέψιμη, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και το λέω αυτό γιατί ακούμε και για πανίσχυρες οικονομίες όπως της Γερμανίας να λένε ότι ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, καλούν ακόμα και τη μέση οικογένεια να επιλέξει να θερμαίνει ένα μόνο δωμάτιο στο σπίτι. Τραγικές συνθήκες. Είναι η κατάσταση αναστρέψιμη. Βραχυπρόθεσμα είμαι πολύ απεσιόδοξος. Μεσομακροπρόθεσμα νομίζω ότι αν σοβαρευτούν και τι εννοώ σοβαρευτούν. Οι Ευρωπαίοι δυστυχώς έχουν μια επαναλαμβανόμενη τάση όταν φεύγει ο μεγάλος όγκος του προβλήματος να το ξεχνούν. Ναι. Λοιπόν, το σοβαρευτούν σημαίνει ότι πήρα μια στρατηγική απόφαση και τη στηρίζω. Εάν λοιπόν βραχυπρόθεσμα σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν θέλω να ωρεοποιώ τα πράγματα. Θα έχουμε πρόβλημα. Μεσομακροπρόθεσμα όμως, αν σοβαρευτούμε και σταματήσουμε να παίζουμε εθνικά παιχνίδια στα πλαίσια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και κοιτάξουμε από κοινού μια βιώσιμη στρατηγική για το πώς θα προχωρήσουμε και σοβαρευτούν και οι πολιτικοί απέναντι σε αυτά που πρόκειται οι επιστήμονες να τους πούνε, τότε νομίζω ότι θα βρεθεί σε πλεονεκτικότερη θέση η Ευρώπη έναντι πολλών άλλων. Πάντως προς το παρόν, αυτό το θεώρημα της κοινής γραμμής δεν φάνηκε να μπορεί να υλοποιηθεί. Στο τέλος της ημέρας, η κάθε χώρα προσπαθούσε να σώσει τους δικούς της πολίτες. Δυστυχώς αυτό που λέτε είναι πέρα για πέρα αληθινό και νομίζω ότι δυστυχώς έτσι θα συνεχίσουν να πορεύονται. Μέχρι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυτοπεριοριστεί σε ένα μηχανισμό αναδιανομής του ΦΠΑ, γιατί πολιτικά δεν νομίζω ότι με αυτά τα μυαλά που τη διαχειρίζονται ότι μπορούμε να έχουμε κάποιο μέλλον. Εξαιρετικά απεσιόδοξη αυτή η εκτίμηση, έτσι. Ρεαλιστική φαντάζομαι απόλυτα, αλλά στα δικά μας... Είναι η ρεαλιστική προσέγγιση. Κατανοητό. Ευχαριστώ τον χρόνο σας, κύριε Κοψαχίλη. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το Fuel Pass 2. Έχει ήδη ξεκινήσει η διανομή των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Με δύο τρόπους γίνεται η διαδικασία. Με βάση το πώς το δήλωσε βεβαίως ο κάθε δικαιούχος, είτε στους λογαριασμούς πηγαίνουν τα χρήματα, σε μια άλλη κάρτα με την πληρωμή να γίνεται μέσω κινητού στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Σε εξέλιξη είναι η πληρωμή των δικαιούχων του Fuel Pass 2. Σε ένα 24ωρο κατεβλήθησαν συνολικά 131 εκατομμύρια ευρώ σε 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους. Η πλειοψηφία δικαιούχων προτίμησε την πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό και μόλις ένας στους 4 στην ψηφιακή κάρτα. Έχει όντως ξεκινήσει η διαδικασία των πληρωμών σιγά-σιγά. Έχουν μείνει βέβαια κάποιες εκκρεμότητες, κάποια αφημοί, λίγοντες αφημοί δεν έχουν πληρωθεί ακόμη, θα πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή. Έχουμε δει μια καθυστέρηση σε σχέση με το πρώτο πρόγραμμα, με το πρώτο Fuel Pass που έχει προκηρυχθεί, που έχει ισχύσει και έχουν γίνει ήδη αιτήσεις. Εκεί οι πληρωμές ήταν πιο άμεσες, μέσα σε 2-3 μέρες είχαν πληρωθεί όλοι οι δικαιούχοι. Αυτή τη φορά υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι ομαλοποιείται η κατάσταση και έχουν αρχίσει όλοι να πληρώνονται. Οι διαφορές είναι ότι η μία μέθοδος πληρωμής είναι η κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου των χρημάτων που δικαιούται. Οπότε υπάρχει μια διαφορά στο ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος. Στην περίπτωση λοιπόν που κάποιος επιλέξει να λάβει τα χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό, θα λάβει 65 ευρώ. Και η δεύτερη περίπτωση είναι να πληρωθεί κάποιος μέσω της άειλης χρεωστικής κάρτας, δηλαδή μέσω μιας ειδικής εφαρμογής wallet, όπως λέγεται, στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, όπου εκεί πιστώνεται το ποσό το οποίο θα μπορεί να αξιοποιήσει σε βενζινάδικα, σε πρατήρια υγρών καυσίμων
για να κάνει αγορά καυσίμου για το αυτοκίνητό του. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα μπόνους και αυτοί που θα επιλέξουν αυτή τη μέθοδο για την πληρωμή του ποσού θα λάβουν 80 ευρώ ως αποζημίωση. Υπάρχει βέβαια εκεί πέρα ένα θέμα, πιο ότι αυτοί που έχουν την άλλη χρεωστική αυτή κάρτα μπορούν να εξαργυρώσουν μόνο σε πρατήρια υγρών καυσίμων το ποσό το οποίο δικαιούνται. Mm-hmm. Αν και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ακούσει και περιστατικά όπου κάποιοι μπορεί να έχουν εξαργυρώσει και σε άλλες υπηρεσίες εκτός αγοράς υγρών καυσίμων. Δεν ξέρω τώρα, αυτό μάλλον είναι κάποιο πρόβλημα του συστήματος, ενώ κανονικά η υπουργική απόφαση που αναφέρει τις λεπτομέρειες όλες για τη χορήγηση αυτού του επιδόματος, αυτού του βοηθήματος, λέει ότι η εξαργύρωση του ποσού αυτού πρέπει να γίνεται σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Mm-hmm. Στην πρώτη βέβαια περίπτωση όπου κάποιος έχει λάβει τα χρήματα μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού, όπως καταλαβαίνετε μπορεί να κάνει χρήση σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν επιθυμεί να αγοράσει. Δεν υπάρχει ο περιορισμός να αγοράσει υγρά καύσιμα. Πότε τελειώνει η προθεσμία υποβολής αίτησης για το επίδομα αυτό? Η προθεσμία είναι η 1η Σεπτεμβρίου. Μπορεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου οποιοδήποτε να κάνει την αίτησή του. Η αίτηση είναι απλούστατη. Μπορεί οποιοδήποτε είναι έστω μέτριος χρήστης του ίντερνετ και των διαδικτυακών υπηρεσιών, μπορεί να κάνει μόνος του την αίτησή του. Απαιτείται η επιβεβαίωση κάποιων στοιχείων επικοινωνίας, email και κινητού τηλεφώνου. Αν και σε πολλές περιπτώσεις όσοι έχουν ήδη λάβει το Fuel Pass 1, δεν χρειάζεται να κάνουν επιβεβαίωση, μόνο πρέπει να επιβεβαιώσουν το email τους. Να τους έρθει δηλαδή ένας εξαψήφιος κωδικός στο email τους, τον οποίο θα καταχωρήσουν σε ένα ειδικό πεδίο της εφαρμογής που θα ξεκινήσει. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι ξέρω, οι περισσότεροι συνάδελφοί μου είναι σε θέση να βοηθήσουν τους πελάτες τους που δεν μπορούν να κάνουν την αίτηση αυτή. Αν και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι η κύρια ασχολία των λογιστικών γραφείων, όλοι είμαστε διαθέσιμοι για να βοηθήσουμε όποιον έχει ανάγκη. Πάντως προτείνουμε όλοι να προσπαθήσουν να κάνουν την αίτηση, γιατί είναι κάτι πολύ απλό και μπορούν και να εξοικειώνονται και με τις τεχνολογίες αυτές που σιγά σιγά θα είναι μες στη ζωή μας. Εν τω μεταξύ, στο τέλος του μήνα εκπνέει η προθεσμία την καταβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης. Υπενθυμίζεται πως όσοι υποβάλλουν τώρα τη δήλωσή τους θα έχουν υποχρέωση ως τέλος του μήνα να πληρώσουν τις δύο πρώτες δόσεις. Η βασική μας, η κεντρική φορολογική υποχρέωση όλων των πολιτών είναι οι φορολογικές δηλώσεις, όπως ξέρουμε κάθε χρόνο. Φέτος η προθεσμία με την δεύτερη παράταση που έχει ήδη δοθεί είναι η 30 Αυγούστου που εκπνέει. Αυτή η προθεσμία βέβαια δεν έχει ικανοποιήσει τον κλάδο των λογιστών, γιατί όπως καταλαβαίνουμε ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που είναι κενός και για τους πολίτες, οι περισσότεροι απουσιάζουν, λείπουν από τις δουλειές τους με άδειες κτλ. Όπως και οι λογιστές φυσικά που το έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, ειδικά αυτή την περίοδο τα τελευταία χρόνια που έχουν υποστεί και έχουν σηκώσει πολύ μεγάλο φορτίο της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής της χώρας. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε σύνολο της επικράτειας στο 91% ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, μένει άλλο ένα 9%. Το θέμα είναι ότι οι εκκρεμότητες που απομένουν και στο δικό μας γραφείο, αλλά πιστεύω και στους περισσότερους συναδέλφους μου, είναι οι δηλώσεις οι βαριές, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυτές δηλαδή που έχουν εκκρεμότητες, που έχουν κάποια θέματα που χρήζουν μιας μεγαλύτερης διερεύνησης, μιας μεγαλύτερης μελέτης για να ολοκληρωθούν και σίγουρα των επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων. Για τους οποίους η προθεσμία άρχισε βέβαια πολύ αργότερα σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν συμμετοχή σε εταιρείες, νομικά πρόσωπα κτλ. Επομένως, είμαστε σε ένα στάδιο ολοκλήρωσης, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά παρόλα αυτά, οι σύλλογοι και οι θεσμικοί φορείς των λογιστών και των οικονομολόγων ζητούν μία ακόμη περαιτέρω παράταση, ώστε ο μήνας Αύγουστος, που είναι πιο χαλαρός, να υπάρχει μία ελάφρυνση, μία μεγαλύτερη ανάσα και για τον κλάδο τον δικό μας και για τους πολίτες. Mm-hmm. Που ούτως ή άλλως δεν δημιουργεί και πρόβλημα στα δημόσια έσοδα τρομερό. Θυμήστε μας τις δόσεις, αν θέλετε, για την πληρωμή των ποσών και το αν υπάρχει κάποια διευκόλυνση για την εφάπαξη αποπληρωμή. Οι δόσεις είναι 8, η τελευταία, η 8η, είναι μέχρι το Φεβρουάριο του 2023 και η πρώτη ξεκινούσε 29 Ιουλίου, που ήταν η ημερομηνία της πρώτης παράτασης για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Επειδή όμως έχει δοθεί μια νέα προθεσμία που είναι η 30 Αυγούστου, η πρώτη και η δεύτερη δόση πληρώνονται τώρα μαζί μέχρι το τέλος Αυγούστου, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου, που είναι η 31 Αυγούστου, δηλαδή η μέρα Τετάρτη, και παραμένει για αυτούς που επιθυμούν να πληρώσουν, να αποπληρώσουν όλο το ποσό του φόρου που τους αναλογεί, παραμένει η έκπτωση του 3% εφόσον αποπληρωθεί όλο το ποσό μέχρι την 31 Αυγούστου. Ενώ αυτό στην αρχή, πριν δοθεί η νέα προθεσμία για τις 30 Αυγούστου, ήταν μέχρι την 29 Ιουλίου για να αποπληρωθεί όλο το ποσό. Αυτό τώρα μεταφέρεται, επομένως όποιος πληρώσει όλο το ποσό του φόρου του μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να τύχει τις έκπτωση του 3%.
Αλλιώς πληρώνει τις δύο πρώτες δόσεις μέχρι και τις 31 Αυγούστου και μετά μέχρι την τελευταία εργάσιμη του κάθε επόμενου μήνα και μέχρι το Φεβρουάριο του 2023 αποπληρώνει σε 8 μηνιαίες δόσεις το φόρο του. Στην επικαιρότητα παραμένει και τις ημέρες αυτές το θέμα των παρόχων ρεύματος, του ποιος και πώς θα πρέπει να κάνουν την επιλογή τους οι καταναλωτές, οι πολίτες. Υπενθυμίζω ότι μόλις πρόσφατα η Μυστική Αρχή Ενέργειας είχε ζητήσει από τους παρόχους να προχωρήσουν σε αλλαγές στον τρόπο προώθησης των προϊόντων τους, καθώς υπήρχαν φαινόμενα προσπάθειας παραπλάνησης των πολιτών και σε όλα αυτά εντάσσεται μία επιπλέον δυσκολία που προκύπτει από τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην λιανική αγορά. Το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και αφορά όλους μας. Για να δώσουμε λοιπόν χρηστικές πληροφορίες στους πολίτες, θα έχουμε την ευκαιρία στο σημείο αυτό να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα. Καλησπέρα σας κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Είναι πολύ σοβαρό λοιπόν. Ευχαριστούμε για το βήμα που δίνονται. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό. Δυστυχώς πολλοί από τους συμπολίτες μας έχουν καεί στον χυλό και τώρα προσέχουν λόγω μια σειρά ζητημάτων που αφορούν το ρεύμα από την ρήτρα μέχρι τις κρυφές χρεώσεις. Υπάρχουν και αλλαγές στο πλαίσιο της λιανικής αγοράς. Πάμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε. Τι πρέπει να γνωρίζουμε, πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή, να αποφύγει τις παγίδες, αν θέλετε. Μάλιστα. Οι καταναλωτές οφείλουν να γνωρίζουν ότι από τις 1 Αυγούστου που μας πέρασε μέχρι 31 Ιουλίου 2023 έχουν επέλθει 5 βασικές αλλαγές για αυτό το χρονικό διάστημα. Πρώτα απ' όλα, η ρήτρα αναπροσαρμογής έχει ανασταλεί για αυτό το διάστημα τους 12 μήνες. Η πάγια χρέωση σε μηνιαία βάση στο λογαριασμό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 ευρώ. Απαγορεύεται η ρητός χορήγηση εκπτώσεων που συνδέονται με τη χονδρομπορική αγορά και θα αναλύσουμε εκ των υστέρων τι θα πει αυτό. Οι πάροχοι κάθε 20 του μήνα θα ανακοινώνουν τους τιμοκαταλόγους που θα ισχύουν για τον επόμενο μήνα και την ίδια ημερολογιακή ημέρα και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ανακοινώνει το ύψος της μηνιαίας επιδότησης των λογαριασμών. Και τέλος, ίσως η πιο σημαντική αλλαγή, ότι οι καταναλωτές μπορούν αζημίως να αλλάζουν προμηθευτή ρεύματος. Υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι τηρούν τους όρους της σύμβασης που έχουν υπογράψει με τον προηγούμενο πάροχο. Ως Ινστιτούτο Καταναλωτών, έχουμε δεχτεί πάρα πολλές καταγγελίες. Πολύ σωστά το έχει εντοπίσει και η ΡΑΕ. Έχουν επιληφθεί του θέματος οι αρμόδιες αρχές. Ήδη περισσότεροι έχουν συμμορφωθεί οι πάροχοι, αλλά τις πρώτες ημέρες υπήρξαν παραπλανητικές διαφημίσεις και συγκεκριμένες παγίδες στα συμβόλαια. Ξέρετε, αυτά τα συμβόλαια είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως καταναλωτές, γιατί είναι προδιατυπωμένοι όροι, μη διαπραγματεύσιμοι. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και στις ασφαλιστικές εταιρείες, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και στις συναλλαγές που έχουμε με τις τράπεζες όταν θέλουμε να συνάψουμε κάποιο καταναλωτικό ή στεγαστικό δάνειο. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε τους όρους. Τι μπορούμε να κάνουμε ως καταναλωτές? Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαβάσουμε πολύ προσεκτικά τα ψηλά γράμματα, γιατί εκεί κρύβονται και οι παγίδες. Μία από τις πιο σημαντικές παραπλανητικές διαφημίσεις που ακολουθήσαν αρχικά τις πρώτες μέρες αρκετοί παρόχοι ήταν ότι διαφημίζαν την κρατική επιχορήγηση ως δική τους έκπτωση. Με αποτέλεσμα να παραπλανάται ο καταναλωτής, θεωρώντας, κάποιοι καταναλωτές παραπλανήθηκαν, θεωρώντας ότι θα βγουν διπλά κερδισμένοι αν επιλέξουν το συγκεκριμένο πάροχο, λαμβάνοντας την κρατική επιδότηση και έχοντας και την έκπτωση όπως διαφήμιζε με μεγάλα γράμματα. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Επειδή είμαστε σταθμός στη Δυτική Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία, λόγω της δραστηριοποίησης της ΔΕΗ, υπάρχει μία έκπτωση στους λογαριασμούς όλων των ιδιωτών, των πολιτών. Για σειρά ετών, πάροχοι έπαιρναν τηλέφωνο και επικοινωνούσαν με πολίτες και τους έβαζαν την έκπτωση αυτή ως δική τους έκπτωση. Αυτό δεν είναι καινούργιο. Γινόταν για πολλά έτη και υπήρχε σειρά καταγγελιών από Δυτικό Μακεδονία το θέμα αυτό. Παρακαλώ, συνεχίστε. Μία άλλη επίσης παγίδα, παραπλανητικός τρόπος προσέλκυσης πελατών ήταν ότι διαφήμιζαν πολύ χαμηλές ανταγωνιστικές χρεώσεις, αλλά το πάγιο ήταν πάρα πολύ ψηλό. Με αποτέλεσμα, στο γενικό όρο, ίσως να βγαίνει πιο ακριβή η επιλογή του συγκεκριμένου παρόχου ενός κάποιου έναντι κάποιου άλλου. Δηλαδή, πολλές φορές ήταν στο ανώτοτο όριο των 5 ευρώ. Δύο-τρεις πάροχοι τις πρώτες μέρες εφαρμογής των μέτρων είχαν
διαφημίστηκε για μηνιαία πάγια και 7 και 8 ευρώ που απαγορεύεται ρητά. Αναπροσαρμόσαν τα τιμολόγια, αναπροσαρμόσαν βέβαια ύστερα και με την επέμβαση της ΡΕΕ, αναπροσαρμόσαν και την προωθητική πολιτική που ακολουθούσαν και πλέον σχεδόν όλοι ακολουθούν την νόμη, τον νόμο όριο των 5 ευρώ που είναι το μηνιαίο πάγιο. Μια άλλη περίπτωση ήταν ότι διαφημίζαν πολύ χαμηλές μηνιαίες πάγιες χρεώσεις, αλλά χωρίς να προσδιορίζουν ότι αφορά το σύνολο των 12 μηνών της σύμβασης. Μπορεί να ήταν για τους 2 μήνες ή για τους 4 μήνες. Έβλεπε ο καταναλωτής μια πολύ χαμηλό πάγιο, θεωρούσε καλόπιστα ότι ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασής του, τους 12 μήνες, αλλά ήταν μόνο για τους 2-4 και μετά πήγαινε σε ένα πολύ ψηλό πάγιο. Επίσης, συνδέανε κάποιες προσφορές την χαμηλή χρέωση με την κλίμακα κατανάλωσης. Mm-hmm. Και αυτό ήθελε πάρα πολύ προσοχή. Δεν είναι παράνομο κάτι τέτοιο, αλλά θα έπρεπε να γίνεται κατανοητό στον καταναλωτή ότι αν παράδειγμα μια χαμηλή χρέωση, μια χαμηλή τιμολόγηση συνδέεται με ένα όριο, παράδειγμα 2.000 κιλοβατόρες, αν το ξεπεράσεις αυτό το όριο και γράψεις 2.005 κιλοβατόρες, υπάρχει περίπτωση στα ψηλά γράμματα να έλεγε ο πάροχος στο συμβόλαιό του ότι θα κληθεί ο καταναλωτής να πληρώσει με την ψηλότερη χρέωση για το σύνολο της κατανάλωσης που έκανε. Mm-hmm. Άρα και εδώ ήθελε πάρα πολύ, πολύ αυτό μεγάλη. Αυτό δεν είναι παράνομο, αρκεί να το γνωρίζει ο καταναλωτής εκ των προτέρων, έτσι. Ακριβώς. Δεν πρέπει να είναι παραπλανητικό. Mm-hmm. Να μην θεωρήσει ο καταναλωτής, βλέποντας τα μεγάλα γράμματα της προσφοράς του συμβολέου, ότι αυτή η χαμηλή χρέωση θα ισχύσει ανεξαρτήτου κατανάλωσης που θα κάνει. Μάλιστα. Και τέλος, συνδέονταν κάποιες άλλες προσφορές, συνδέανε το χαμηλότερο τιμολόγιο με τη συνεπή πληρωμή. Και αυτό mm-hmm. δεν είναι παράνομο. Αρκεί να αντιλαμβάνεται, να είναι σε θέση να αντιληφθεί ο καταναλωτής ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται σε κάθε λογαριασμό για να έχει χαμηλότερο τιμολόγιο, χαμηλότερη χρέωση. Δηλαδή, σε κάθε λογαριασμό θα πρέπει να συνεπείς, όχι στον πρώτο ή στο δεύτερο. Mm-hmm. Τώρα, μερικές ερωτήσεις. Όταν καλούμαστε να υπογράψουμε το συμβόλαιο με τον πάροχο που έχουμε συμφωνήσει, μας παρουσιάζει ένα πολυσέλιδο συμβόλαιο το οποίο και υπογράφουμε. Τα ψηλά γράμματα είναι εκεί μέσα. Πώς το χειριζόμαστε? Πρέπει να γίνει μια καλή έρευνα αγοράς που λέτε. Στη συνέχεια όμως, αφού γίνει αυτή η συζήτηση με τον πολιτή, με τον εκπρόσωπο της εταιρείας, καλείς να υπογράψεις το συμβόλαιο. Το ξαναδιαβάζεις, το παίρνεις πίσω και το φέρνεις άλλη μέρα. Πρακτικά πράγματα. Πρακτικά πράγματα, επειδή όπως σας είπα και στην αρχή, αυτές είναι συμβάσεις προσχώρησης, δηλαδή είναι προδιατυπωμένοι όροι. Δεν μπορείς να τους διαπραγματευτείς. Τη μόνη δυνατότητα που έχεις είναι να το διαβάσεις πάρα πολύ προσεκτικά και να τους κατανοήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν όλοι οι καταναλωτές την ίδια αντιληπτική ικανότητα, δεν έχουν όλοι την ίδια εξοικείωση, δεν έχουν όλοι αντίστοιχη εμπειρία και δεν μπορούν να καταλάβουν. Ακόμη και αν δεν μπορεί ο ίδιος, θα ζητήσει, υπάρχουν και ηλικιωμένοι, που και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα πρέπει να ζητήσει κάποιου, τη βοήθεια κάποιου συγγενικού προσώπου, κάποιου γνωστού, κάποιου φίλου, mm-hmm. να τον κατατοπίσει, να τον ενημερώσει τι είναι αυτό ακριβώς που υπογράφει. Γιατί πολλές φορές η παραπλανητική διαφήμιση συνίσταται στο γεγονός ότι είναι έτσι δομημένη, έτσι δοσμένη στον καταναλωτή, έτσι ώστε ακόμη και υπάρχουν και περιπτώσεις που έμπειρος να είναι ο άλλος να μην τα προσέξει όλα ή να βαρεθεί να το διαβάσει και να υπογράψει μόνο με την διαβεβαίωση του πολίτη. Δεν πρέπει να μένουμε στη διαβεβαίωση των πολιτών. Mm-hmm. Πρέπει να διαβάζουμε όλο το συμβόλαιο προσεκτικά. Και όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, αν έχει δυνατότητα να το πάρει, να το διαβάσει προσεκτικά, να ζητήσει βοήθεια και εκ των υστέρων να πάει να πει θα υπογράψω ή όχι. Χρειάζεται να μην λοιπόν πιεστεί, δηλαδή να μην λαμβάνουν, συγγνώμη, να μην λαμβάνουν αποφάσεις βεβαιασμένες εκείνη τη στιγμή στον ΚΙΣΕ, βάλτε μια υπογραφή εδώ. Όχι, θα το διαβάζει προσεκτικά. Χρειάζεται μια καταναλωτική συνείδηση, όπως είπατε πολύ σωστά. Θα πάμε σε λίγο στο τι μπορούμε να κάνουμε εφόσον δούμε, διαπιστώσουμε ότι η εταιρεία άλλα έλεγε και άλλα έπραξε. Από την άλλη όμως, υπάρχουν και ελεκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι πρέπει να μας προστατεύουν στους καταναλωτές. Η ΡΑΕ πρόσφατα έκανε καταγγελία για την παραπλανητική διαφήμιση κάποιων παρόχων. Δεν μάθαμε ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι πάροχοι. Είχαν προαναγγείλει ότι θα δώσουν τα ονόματα τη Δευτέρα. Μετά πήγε την Τρίτη και μετά βγήκε η ανακοίνωση ότι απλά συμμορφώθηκαν οι πάροχοι. Δεν μάθαμε ποιοι ήταν. Εδώ θεωρώ ότι θα έπρεπε, δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό αρνητική διαφήμιση τη στιγμή που γίνεται από ένα επίσημο φορέα, μια ανεξάρτητη αρχή και γίνεται σε κύρους ουσιαστικά παράνομης πρακτικής που είχαν ακολουθήσει συγκεκριμένοι πάροχοι. Δεν καταλαβαίνω
ούτε ως Ινστιτούτου Καταναλωτών δεν καταλαβαίνουμε γιατί προστατεύτηκαν σε εισαγωγικά οι συγκεκριμένοι πάροχοι που παρανομήσαν. Αυτή είναι μια λογική απορία. Τώρα, καταλαβαίνω ότι έχω πρόβλημα στο συμβόλαιό μου, ότι άλλα μου υποσχέθηκαν και άλλα υπέγραψα. Αλλιώς εφαρμόζεται. Τι μπορώ να κάνω, αν μπορώ να απευθυνθώ σε εσάς και τι μπορείτε να κάνετε και εσείς? Καταρχήν, μπορεί να γίνει καταγγελία μεμονωμένα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σε συγκεκριμένη περίπτωση για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που συζητάμε, μπορεί να γίνει και στη ΡΑΕ. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η ΡΑΕ είναι αρμόδιες για παραβιάσεις που επίπτουν στη διατάξη του νόμου 2251 του 1994 της περιπροστασίας καταναλωτών. Όπως επίσης και το νόμο του 3959 του 2011 για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένη καταναλωτική ένωση. Υπάρχει μητρό στο Υπουργείο Ανάπτυξης Αναγνωρισμένων Καταναλωτικών Ενώσεων και να ζητήσει οδηγίες, να ζητήσει συμβουλές, κατευθύνσεις για το πώς πρέπει να αντιδράσει. Η συμβουλή μας προς όλους τους καταναλωτές, πριν καταφύγουν ατομικά και μεμονωμένα στη δικαστική οδό, που ναι, μεν έχουν τη δυνατότητα, αλλά θα επιβαρυνθούν με δικαστικά έξοδα, που τις μέρες που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολο μια τέτοια επιβάρυνση πρόσθετη. Και δυστυχώς, ξέρετε, τέτοιου είδους λογαριασμοί, χρεώσεις είναι της τάξης που δεν αναγνωρίζει ο καταναλωτής, 200, 300, 500 ευρώ. Δεν συμφέρει να προσφύγει μεμονωμένα στο δικαστήριο, σας το λέω και με την άλλη ιδιότητα που έχω σαν δικηγόρος. Mm-hmm. Δηλαδή, το πιο φθηνό δικαστήριο που μπορεί να κάνει είναι 500 ευρώ, εκτός αν πληρεί τις προϋποθέσεις να υπαχθεί στην νομική προστασία. Που και εκεί είναι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πρέπει να έχει οικογενειακό εισόδημα έως 7.000 ευρώ, να μην έχει ακίνητη περιουσία. Δεν είναι απλό. Δεν μπορούν όλοι να λάβουν την αιγίδα, να ενταχθούν υπό την αιγίδα της νομικής προστασίας. Άρα, μεμονωμένα θα πρέπει να επιβαρυνθεί τα έξοδα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Μπορεί να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη καταναλωτική ένωση και εκεί θα τον καθοδηγήσουν πώς θα συντάξει την καταγγελία, πώς σε ποια υπηρεσία θα απευθυνθεί. Μία διευκρίνηση. Δεν υποκαθιστούν οι καταναλωτικές ενώσεις τη νομική προστασία που προσφέρεται δωρεάν από το κράτος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν θέλω να υπάρξει παρανόηση, ναι, σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι με μία εγγραφή σε αιτήσια βάση σε μία καταναλωτική ένωση θα έχει δωρεάν νομική εκπροσώπηση. Κατανοητό αυτό. Κατανοητό. Πάντως το σίγουρο είναι πως θα πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί. Δεν έχουμε περιθώριο να, ας μου επιτραπεί όρος, να χαρίζουμε χρήματα. Και το λέω αυτό γιατί στην ήδη δύσκολη κατάσταση, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρχει επιβάρυνση το αμέσως επόμενο διάστημα. Το αναφέρω γιατί διάβαζα ένα άρθρο σας προ λίγων ημερών, δημοσιεύθηκε, στο οποίο κάνετε λόγο για ένα νέο ράλι ανατιμήσεων, το οποίο είναι μπροστά μας, είναι πρώτων πυλών. Αύγουστο-Σεπτέμβριο θα δούμε διαφορετικές τιμές στα ράφια. Πόσο πιο ψηλά θα φτάσουν τα προϊόντα, πόσο χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα? Δυστυχώς θα γίνουν ακόμη χειρότερα, καθώς έρχονται νέες αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, σε μια περίοδο που εξακολουθούμε να μετράμε τις πληγές από τον κορονοϊό, από την πανδημία. Δεν έχουμε τελειώσει με το θέμα της πανδημίας. Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους, πάρα πολλά κρούσματα. Και δεν ξέρουμε, και οι ειδικοί οι επιδημιολόγοι δεν γνωρίζουν τι θα γίνει από Σεπτέμβριο. Όλοι ευχόμαστε να τελειώσουμε με αυτή την κατάσταση, αλλά τελειωμό δεν έχει, δυστυχώς. Τη στιγμή που ο πληθωρισμός κινείται ασυγκράτητος με 12%, έχει σπάσει κάθε όριο, με αποτέλεσμα να ακολουθούν και οι τιμές αυτό το ξέφρενο ράλι. Για παράδειγμα, ήδη σε σχέση με πέρυσι, το φρέσκο γάλα έχει ανατιμηθεί κατά 20%, το ψωμί του τόστ κατά 30%. Τα μακαρόνια κατά 47%. Ωστόσο, σε αυτές τις ήδη αυξημένες τιμές, ήδη έχουν ανακοινώσει οι πάροχοι και νέες αυξήσεις έως 20% σε δύο δόσεις, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Και όλα αυτά σε μια γκάμα προϊόντων 40 ειδών πρώτης ανάγκης. Mm-hmm. Από τον Αύγουστο, ειδικότερα, μου επιτρέπετε, στον πρώτο γύρο ανατιμήσεων, ή που ήδη έχουν περάσει οι αυξήσεις, οι νέες τιμές, τα προϊόντα ντομάτας ή κέτσαπ. Ενδεικτικά αναφέρω κάποια προϊόντα θα αυξηθούν έως 15%, οι φρέσκες σαλάτες έως 12%, τα χαρτικά από 3% έως 11%, τα γιαούρτια 9% και τα δημητριακά 8%. Μικρότερες αλλά διόλου αμελητές αυξήσεις από 4% έως 6% θα έχουν και μια σειρά άλλα προϊόντα, βασικά όμως για κάθε νοικοκυριό, όπως είναι τα αλαντικά, ο καφές, οι φρυγανιές, το γάλα. Είναι σημαντικές αυξήσεις, εάν συνυπολογιστεί το ότι έχουμε ήδη προϊόντα με αυξημένες τιμές στα ράφια, έτσι. Άρα η εικόνα φέτος
Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, με πέρυσι Σεπτέμβριο, είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Είναι μια εντελώς διαφορετική οικονομική βάση από την οποία θα κάνουν προϋπολογισμό οι οικογένειες, έτσι. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το παρατηρήσατε. Και το Σεπτέμβριο θα έχουμε δεύτερο γύρο ανατιμήσεων σε άλλα προϊόντα. Κουρασάν, μαρμελάδες, τσουρέκια έως 20%, κρασιά έως 14%, τυριά έως 12%, αλκοολούχα ποτά έως 10%, ζυμαρικά καθαριστικά, χυμή, οδοντόκρεμες έως 8%. Δεν έχει τελειωμό. Δυστυχώς αυτά τα νούμερα είναι αμήλικτα και επιβεβαιώνουν αυτό που βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, ότι έχει ακριβήνει σε όλα τα επίπεδα, χωρίς τίποτε να φαίνεται ικανό να ανακάψει αυτή την άνοδο. Εξαιρετικά δυσίωνες αυτές οι προβλέψεις. Υπάρχουν και ειδικοί οι οποίοι κάνουν λόγο και για μια επιστημιστική κρίση, η οποία θα επιβαρύνει τα πράγματα και θα παρουσιαστούν ελλείψεις σε προϊόντα τα οποία θα επιδεινώσουν τα πράγματα. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας, κύριε Γεωργιάδη. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Εύχομαι καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Από τον χώρο του αθλητισμού έρχεται η επόμενη είδηση και συγκεκριμένα από το ποδόσφαιρο. Εδώ και πολύ καιρό και συγκεκριμένα από το τέλος της περασμένης αγωνιστικής περίοδου είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της ομάδας της Κοζάνης αλλά και της τοπικής ΕΠΣ Κοζάνης για δικαίωση της ομάδας και για να επιτύχει αυτό που κέρδισε στους αγωνιστικούς χώρους, την άνοδό της στην επόμενη κατηγορία. Για το θέμα βεβαίως αυτό πλέον το καρπούς για το μαχαίρι έχει η ΕΠΟ, η αρμόδια επιτροπή. Ζήτησε το θέμα αυτό σήμερα. Παρόν ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνης, ο κύριος Αποστόλου. Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, κύριε Αποστόλου. Καλησπέρα. Τι μπορούμε να μεταφέρουμε σαν πληροφορία από την συνεδρίαση αυτή, πού συζητήθηκε και πού βρισκόμαστε σήμερα, αυτή την ώρα? Κοιτάξτε να δείτε. Έχει εξελιχθεί η όλη ιστορία σαν ένα παιχνίδι τακτικής. Θέλαμε, μάλλον ήθελε η ΕΠΟ, να αποφύγει τις δικαστικές διαμάχες και να ανέβει η ομάδα της Κοζάνης χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα. Μόλις όμως ανακοινώθηκε η πρόθεση για να ανέβει η ομάδα της Κοζάνης με απόφαση της ΕΠΟ, σήμερα το πρωί υπήρχε ένα εξώδικο που έστειλε άλλη ομάδα επιλαχούσα τον Παράζ, ο Ηρακλής Λάρισας, στην ΕΠΟ, που ζητούσε να μην ανέβει κάποια ομάδα η οποία δεν έχει παίξει τον Μπαράζ. Δεν συμμετείχε στα Μπαράζ, ναι. Ναι. Βέβαια, ευτυχώς, και το λέω αυτό, το νομικό επιτελείο και η ομάδα της Κοζάνης είχε προνοήσει και είχε προσφύγει κατά της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής και συνάμα της επικύρωσης των βαθμολογίων των Μπαράζ, κατά του Μακεδονικού και την άνοδο του Μακεδονικού στην παραπάνω κατηγορία. Είχε προσφύγει στο διοικητικό. Πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε εκκρεμωδικία. Όλη αυτή η ιστορία αναγκαστικά πλέον με απόφαση, αφού συζητήθηκε σήμερα στην Εκτελεστική Επιτροπή, αποφάσισαν να περιμένουν την εκδίκαση της απόφασης του διοικητικού. Έχει οριστεί η εκδίκαση για την 1η Σεπτεμβρίου. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί να πάρθει καμία απόφαση πριν την εκδίκαση. Και η όλη ιστορία, ακόμα και ο Μακεδονικός πλέον, είναι στον αέρα. Γιατί δεν μπορεί κανένας να προδικάσει την απόφαση κάποιου δικαστηρίου. Η απόφαση του δικαστηρίου θα είναι το τελικό στάδιο εξέλιξης της υπόθεσης. Από εκεί θα κριθεί η εξέλιξη της υπόθεσης ή και πάλι θα συνεδριάσει εκ νέου εκτελεστική και θα το συνυπολογίσει την απόφαση αυτή? Κοιτάξτε να δείτε, το διοικητικό δικαστήριο στο οποίο προσέφυγε η Κοζάνη δεν συμβάλλεται ούτε στο ΚΑΣ ούτε πουθενά άλλο. Σημαίνει ότι θα έχουμε μια απόφαση. Ναι, τελεσίδικη. Ναι, τελεσίδικη. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να γίνει, να πάρθει από την Εκτελεστική Επιτροπή άλλη απόφαση που να λέει ότι ανεβαίνει η Κοζάνη ή μένει ως έχει ο Μακεδονικός κτλ. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Υπάρχει, θέλω να σας θυμίσω, ότι εκτός από την διαμάχη, τη δικαστική που υπάρχει μεταξύ της Κοζάνης και του Μακεδονικού, έχουμε και μια άλλη απόφαση, υπάρχει απόφαση του Δυτικού Δικαστηρίου, η οποία αποβάλλει τον Αγροτικό Αστέρα, ο οποίος τερμάτισε σε θέση ανόδου τον Παράζ και δικαιώνει τον Παναδρομαϊκό. Και αυτή η υπόθεση πήγε για
για 38 να πάρθει κάποια απόφαση. Και αυτό έχει να κάνει, βέβαια δεν έχει να κάνει με εμάς, έχει να κάνει με τις αποφάσεις που θα πάρθουν για το Μητρό γενικά. Ναι. Και για τον νόμο Αυγενάκη. Γιατί σας το λέω αυτό, ότι υπάρχουν ακόμα ανοιχτά μέτωπα. Και σαφώς δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με το Super League 2 χωρίς να έχουν κλείσει πλέον καμία, χωρίς να έχουν κλείσει οι διαμάχες, οι δικαστικές διαμάχες. Από τα όσα ακούσατε σήμερα, είστε αισιόδοξος προς το τέλος θα υπάρχει δικαίωση της ομάδας? Κοιτάξτε να δείτε, οι διαβεβαιώσεις και το πνεύμα της ΕΠΟ, και αυτό γίνεται ο αγώνας, είναι, το έχει γράψει και σε ανακοινώσεις, τα έχουν υποθεί αυτά, ότι... Υπάρχουν και δηλώσεις εκπροσώπων, βεβαίως. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να πούμε, έχουν δημοσιοποιηθεί όλα, θα πρέπει η Κοζάνη να δικαιωθεί, έτσι. Mm-hmm. Ήταν ήδη η πρωταθλήτρια, έτσι. Κρίθηκε η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων που άλλαξε τη βαθμολογία, κατέπεσε με απόφαση του ΚΑΣ και πρέπει να δικαιωθεί η ομάδα της Κοζάνης. Mm-hmm. Ξέρετε, δυστυχώς έχουμε μπει σε ένα κυκαιώνα δικαστικής διαμάχης. Αναγκαστικά τώρα πλέον πάμε σε ένα σκαλοπάτι ακόμα. Εγώ θεωρώ, έτσι, και δεν ξέρω τώρα και ποια θα είναι και η άποψη των υπευθύνων της ομάδας, γιατί εκεί τώρα είναι το θέμα όλο. Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια και θα πρέπει να φτιάξουμε ομάδα. Έτσι, ναι. Η ομάδα της Κοζάνης φτιάξει ομάδα. Θα κάνει ομάδα για τη Super League 2 ή για τη Γάμα Εθνική. Με τεράστιες διαφορές οι δύο επιλογές. Τεράστιες διαφορές. Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να ετοιμαστεί και τη Super League 2. Ναι. Χωρίς να θέλω να προδικάσω κάτι, έτσι. Mm. Χωρίς να θέλω να πω κάτι, γιατί μιλάμε για δικαστήρια. Είδατε τι έγινε στην Εφέσιον, είδατε τι έγινε στο ΚΑΣ, είδατε τι έγινε στην Πρωτοβάθμια, έτσι. Θεωρώ ότι θα δικαιωθεί. Ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι πως χορτάσατε και εσείς, κύριε Αποστόλου, ως ΣΕΠΣ και η ομάδα της Κοζάνης από ηθική δικαίωση. Τόσες δηλώσεις δικαίωσης της ομάδας έχουν γίνει και όμως ακόμα ταλαιπωρείται ως και τον Σεπτέμβριο για να δικαιωθεί. Ενώ έχει δικαιωθεί και από το ΚΑΣ και από αλλού. Κρατώ ότι είστε αισιόδοξος, αλλά και το ότι υπάρχει μία επιφυλακή, γιατί μιλούμε για δικαστήριο, μιλούμε για δικαστικές αποφάσεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά. Έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει θετική άποψη και θετική διάθεση. Πιστεύω ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Εύχομαι καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις σοβαρές ελλείψεις σε αίμα που παρουσιάζονται στο σύστημα υγείας σε όλη την χώρα. Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος, παρατηρούνται ελλείψεις αίματος. Είναι μια εξέλιξη την οποία έχει γνωστοποιήσει μεταξύ άλλων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών αλλά και η Ομοσπονδία Θαλασσεμίας. Ζητείτε λοιπόν από τους πολίτες πριν ξεκινήσουν το ταξίδι για κάποιον καλοκαιρινό προορισμό να περάσουν από κάποια κλινική αιμοδοσίας είτε από τους χώρους όπου γίνονται εθελοντικές δράσεις αιμοδοσίας και να αιμοδοτήσουν για να βοηθήσουν την βελτίωση της κατάστασης. Μια τέτοια κίνηση έγινε και από τον Σπάρτακο, το Σωματείο Δοσμένων της ΔΕΗ, τις προηγούμενες ημέρες. Είσαι Αγίου Δημητρίου στα Γραβενά.